Στις επόμενες ημέρες αναμένονται κινήσεις από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτόνωση της έντασης στο καρβουνάρι Θεσπρωτείας. Πυροσβεστικές χαρακτηρίζονται οι δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, βουλευτή Θεσπρωτείας. Το Μάιο του 2005, ο σημερινός Υφυπουργός Οικονομικών, Αντώνης Μπέζας, με την ιδιότητα του βουλευτή Θεσπρωτείας, δήλωνε στον RTV για το Χιτά Καρβουναρίου πως τα έργα δεν μπορούν να γίνονται με την παρουσία των ΜΑΤ. Και σήμερα ο κύριος Μπέζας τονίζει, απευθυνόμενος και στους κατοίκους που αντιδρούν έντονα, ότι η Χιτά είναι έργα προστασίας του περιβάλλοντος και όχι καταστροφής του, αλλά απαιτείται η κοινωνική συνένεση ύστερα από ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών. Η Χιτά είναι έργα προστασίας του περιβάλλοντος και όχι καταστροφής του περιβάλλοντος. Για να κατασκευαστούν όμως τέτοια έργα, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ενημέρωση και αποδοχή κοινωνική συνένεση. Όλοι κατανοούν την αναγκαιότητα για την κατασκευή Χιτά, τονίζει ο νομάρχης Θεσπρωτείας, επισημένοντας ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να κατανοηθεί και το δίκαιο αίτημα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον κύριο Γιώργιακα, ακόμη και τώρα υπάρχει το περιθώριο 2